θα έκανε ψυχαγωγία, δηλαδή είναι κάτι που στο έχουν προτείνει καταρχά. Όχι, δεν μου το έχουν προτείνει ποτέ. Πες ότι εγώ ερχόμουν και σου λέγα... Με θεωρούν πολύ σοβαρή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Εσύ ενημέρωσε πώς μπήκες. Λοιπόν, σπούδαζα στο Πάντιο, πανεπιστήμιο, και στο τρίτο έτος στη σχολή μου μας είπαν πρέπει να πάτε να κάνετε πρακτική, αν θέλετε, σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Τότε λοιπόν πήγαν κάποιες επιλογές, μέσα σε αυτές ήταν και ο Sky. Πήγα στον Sky, λέω γεια σας, εδώ ήρθαμε. Μας υποδέχθηκε ο Άρης Πορτοσάλτε με το καλημέρα. Τότε εγώ ήμουν 20.30. Μπαίνουμε μέσα και ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα να δουλεύουμε για το ραδιόφωνο. Η τηλεόραση προέκυψε 3 χρόνια μετά, όπου ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ για την εκπομπή που έκανε τότε ο κύριος Πορτοσάλτε στην τηλεόραση. Και όλα ήρθαν σιγά σιγά. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, Μαρία μου, αποφασίσαμε να κάνεις ντουέτο με τον εικονό μου στο σήμερα. Δεν υπήρχε για μένα κανένα δίλημα για το αν θα το έκανα ή όχι, το αντίθετο. Ούτως ή άλλως το Δημήτρη τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν επαγγελματία. Ήξερα ότι τέριαζαν τα χνότα μας, για να το πω απλά. Οπότε είπα πάμε να το κάνουμε. Ένιωσα λίγο σαν να πέρασα τις Πανελληνίες εκεί που ήθελε. Και θέλω τώρα να μου πεις 2 πράγματα για τον εικονό μου που δεν ξέρουμε εμείς. Ξέρω ότι κάνει υπέροχες σούπες βελουτέ. Δηλαδή έρχεται και μου λέει τα πρωινά, έκανα μια σούπα χθες, και αρχίζει και σου λέει κάτι υλικά τα οποία εγώ τα ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου. Να μου πεις μία στιγμή που είπατε ότι αν βγει ποτέ αυτό το πράγμα στον αέρα, θα ξεφτυλιστούμε δημοσίως. Τα διαλύματα όλοι μαζί μπορεί να παίζουμε Guess My Age. Με τους καλεσμένους που έχετε, όχι, που έχονται. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, αλλά δεν με είναι κακή ιδέα. Με ποιους παίζετε Guess My Age? Μεταξύ μας. Ναι, αλλά ποιος είναι. Λέμε, ξέρω εγώ, Βάγγελος Βενιζέλος, πόσο, τόσο, όχι, ένα χρόνο έπεσες έξω. Ένα δύσκολο περιστατικό είναι αυτό τότε με τη βόμβα. Μένεις μέσα στο κτίριο στο οποίο εργάζεσαι πολλές ώρες την ημέρα, είσαι πολλά χρόνια εκεί, και ξαφνικά βλέπεις σε μία στιγμή να έχει καταστραφεί ένα μέρος του. Και δεν καταστράφηκε, δεν είναι η ηλικία ζημιά στο θέμα. Ναι. Είναι το ότι έγινε στόχος ο εργασιακός χώρος. Εσένα σε πήραν τηλέφωνο καθώς πήγαινε στο κανάλι ή το είδες ξαφνικά μπροστά σου? Όχι, εγώ άρχισα να χτυπάνε τηλέφωνα και τα μηνύματα που έχουμε όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Είδα γρήγορα στο Twitter βίντεο που είχαν ανέβει από κλειστά κυκλώματα ασφάλειας και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί και φτάσαμε πολύ γρήγορα. Προσπαθείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Προσπαθείς επίσης να συνειδητοποιήσεις ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Ναι. Να είχαν χαθεί οι ζωές, γιατί αυτό ήταν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όταν έχεις ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε έναν εργασιακό χώρο που δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι, ο στόχος σου είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ευτυχώς δεν έγινε και το έχουμε αφήσει πίσω μας. Σχολείο που πήγαινες? Στο 5ο Λύκειο Μαρουσίου. Πήγαινα. Στο Μαρούσι, μεγάλωσες? Ναι, ναι, στο Μαρούσι. Εκείνη το πατρικό μου δηλαδή. Ο στόχος σου ήταν η δημοσιογραφία από μικρή ή προέκυψε? Ο στόχος μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος και έχω κάνει όλα αυτά τα αστεία δηλαδή, που θα κορόιδευες. Δηλαδή να πάρω τη βούρτσα και να κάνω μικρόφωνο και να λέω καλημέρες κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο σημείο του αυτό που έγινε το τάδε πράγμα. Δεν έχετε κανένα ιστορικό δημοσιογράφου? Η μαμά μου και ο μπάς μου ήταν αστυνομικοί. Όλη η οικογένειά σου, δηλαδή παραδοσιακά είναι στην αστυνομία, δηλαδή κάνουν αυτές τις δουλειές ή είναι... Όχι, όχι, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου μόνο ήταν. Είναι διαφορετικά επαγγέλματα, δεν έχουμε κάποιο στάνταρ, όλες τις δουλειές έχουμε. Για πες ένα κλάδο που δεν πάει το μυαλό μου. Ο θείος μου λοιπόν ως Σπύρος, θέλω να σου πω, ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος είχε κοπάδι με πρόβατα στα Βόρεια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Μην μου πεις ότι είναι ο Βοσκός που ήταν πίσω από το Μέγαρο του ΟΤΕ. Βεβαίως, πίσω από το Μέγαρο του ΟΤΕ, αυτός είναι. Ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά μέχρι πρόσφατα, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια. Το ξέρω ότι έχω κάνει ρεπορτάζ εγώ για την Ελένη Μενεγάκη. Στο θείο μου το Σπύρο. Βεβαίως. Μαγειρεύεις στο σπίτι, καθαρίζεις στο σπίτι. Δηλαδή, η νοικοκυρά Μαρία, πού είναι σε όλα αυτά? Μαμά. Όχι, δεν μαγειρεύω, Παύλο. Αυτό το ήξερες και είναι παγίδα που το κάνεις, βέβαια. Δεν φοβάμαι να το πω όμως πως δεν μαγειρεύω. Δηλαδή, μαγειρική για μένα, πώς να σου πω, είναι να φτιάξω
αν μπει το στιέρα στην πρίζα, για μένα είναι μαγειρική. Χαμός. Ναι, δεν είναι. Μαμά από την Κρήτη και να μην ξέρεις να μαγειρεύεις, είναι σχεδόν. Κοίταξε να δεις τώρα. Λάθος της φύσης. Τη μαμά μου τη λένε Μαρία και εκείνη. Ναι. Τσισκάκι. Κανονικό κριτικό όνομα, όπως καταλαβαίνεις. Τσισκάκι. Σαν μικρό τσισκέκι, δηλαδή. Δεν θα σου αρέσει πολύ μαμά το παγού. Ναι, οκ. Okay. Και είναι η πιο καλή μαγείρισα που υπάρχει στον πλανήτη. Θα σου πω το εξής. Τι. Λέω, παιδιά, θα κανονίσουμε να έρθετε σπίτι. Να φάμε κλπ. Όλοι με κοιτάνε μισό μάτι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Σου λέει από μέσα του ο φίλος τώρα και οι φίλοι. Κατάλαβα πίτσες θα φάμε. Ναι. Και έρχονται λοιπόν και έχω ανοίξει πια τέλος, γιατί έχω κάνει. Έχω παραγγείλει στην Τζισκάκη ένα μενού. Δηλαδή τη λέω, θα έχω 30 άτομα ή 20 άτομα. Οπότε τα πηγαίνω στο διακοφτό, τα παίρνω, έρχομαι στην Αθήνα την ίδια μέρα, τα ζεσταίνω και τα παρουσιάζω ως. Τα παρουσιάζεις ως δικό σου φαγητό? Όχι, δεν τα παρουσιάζω ως δικό μου φαγητό. Όχι, προφανώς. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου επαγγελματικά σε 10 χρόνια από τώρα? Φαντάζομαι τον εαυτό μου να κάνει τη δουλειά με τέτοιο τρόπο ώστε να εξακολουθεί να ξυπνά χαρούμενος. Προσωπικά, σε φαντάζεσαι με οικογένεια? Σε 10 Κοίτα, χρόνια από τώρα. Θα σου είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ, ας πούμε, νιώθω ότι τώρα έχω μια οικογένεια. Γιατί είμαι πολύ καλά στην κατάσταση που είμαι και για μένα αυτό είναι οικογένεια. Έχεις σχέση, δηλαδή. Έχεις μια ναι. προσωπική ζωή η οποία είναι σε εξέλιξη. Για μένα αυτό είναι οικογένεια. Δηλαδή, είναι ήδη οικογένεια.